συνάδελφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον καθηγητή και τον επιπλήτενη, τον κύριο Κραφτσά, ο οποίος μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σε ένα ακροατήριο καινούριο πλέον, αν και αυτά που γράφω κατά καιρούς και το βιβλίο αναφέρονται κυρίαρχα στη μεσική γενεκολογία. Είναι πολύ σημαντικό να είμαι εδώ ενώπιον σας να αναπτύξω αυτά. Βέβαια τον πρόεδρο του συγκροτήματος και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και βέβαια είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά και πρόκληση να μιλάω ενώπιον ενός ανθρώπου ο οποίος με στήριξε διαχρονικά σε αυτό το έργο. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Γυρίσαμε όλο τον κόσμο μαζί με τον κύριο Πατούλη για να αναβιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το πνεύμα του Ιπποκράτη. Και σας θέλουμε όλους μαζί στο Ινστιτούτο, το Παγκόσμιο Ιπποκράτη Ινστιτούτο Γιατρών που κάναμε, το οποίο προεδρεύει βέβαια ο Περιφερειάρχης μας, και κάνουμε δράσεις ανά τον κόσμο με την έννοια ότι να προβάλλουμε το Ιπποκράτιο πνεύμα και να μπορέσουμε πάλι να δούμε φυσικές μεθόδους, πάντα συμπληρωματικές, το τονίζω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, δεν κάνουμε υπέρβαση να πούμε στα καθήκοντα του θεράματος ιατρού και συνδικώτες. Ερχόμαστε λοιπόν συμπληρωματικά και λέμε ναι, βοηθάει και αυτό. Και χαίρομαι ο κύριος Κρατσάς, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας, και πάντα ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος στηρίζει τα συνέδριά μας. Κύριε Περιφερειάρχη, είναι ευκαιρία να σε ευχαριστήσω δημοσία και μια φορά ακόμη για αυτή τη δυναμική στήριξη, και αυτό είναι που μας δίνει και την όρεξη να ασχοληθούμε περαιτέρω. Θα πω τώρα στο θέμα, γιατί ξέρω ότι έχετε τις υποχρεώσεις σας, και θα αναπτύξω το θέμα την ιαματική ιατρική στη γυναικολογία και στη μυευτική. Ο τουρισμός υγείας, προανέφερε ο κ. Περιφερειάρχης, είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος οικονομικός κλάδος παγκοσμίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε σήμερα 4,2-3 εκατομμύρια γυρίζουν σε αυτό το τομέα. Είναι ο δεύτερος τομέας μετά τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Και κυριότερη βέβαια αναπτυξιακή παράγοντα είναι ο ιατρικός τουρισμός, περίπου ο λόγος. Ο ιαματικός τουρισμός που λέγεται θερμανισμός, τώρα τελευταία καθιερώσαμε και παγκοσμίως τον όρο με τη σπα, γιατί το σπα είναι ευεξία απλώς. Εμείς λέμε κάτω από ιατρική επίβλεψη με όλες τις ειδικότητες παρούσες δυνατόν, εκτός από τις τελείως χειρουργικές που εκεί κάνουμε, θα δείτε παρακάτω από κατάσταση. Μπορεί λοιπόν ο τουρισμός υγείας να είναι και ιαματικός και κυρίως μέσα στα σπα να είναι υποϊατρική επίβλεψη, γι' αυτό και το λέμε με τη σπα. Αυτός ο όρος είναι καθιερωμένος στην Ευρώπη, δεν υπάρχει στην Αμερική, και εμείς λοιπόν με τον κύριο Περιφερειάρχη που γυρίσαμε Αμερική, Αυστραλία τόσα χρόνια, το καθιερώσαμε και μέσω αυτής λοιπόν της προσπάθειας αναβιώνουμε τώρα και το πνεύμα του Ιπποκράτη. Και έχουμε μετά τον τουρισμό ευεξίας που αναφερθήκατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος με ιδιαίτερο και μοναδικό βιοκλίμα που μπορεί κανείς να έρθει και να διαχυμάσει και να κάνει πραγματικά διακοπές υπέροχες. Μην ξεχνάμε τον όρο αντιγύρανση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όλες αυτές οι θεραπείες έχουν σκοπό την πρόληψη και τη διατήρηση. Άρα λοιπόν αναφερόμαστε στη θεραπεία αποκατάσταση, διατήρηση και πρόληψη υγείας. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Περιφερειάρχα, στο COVID, το long COVID ή post COVID. Είναι ένα σύνδρομο μεταφλεγμονώδες, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει κανείς. Ακόμη και στις ελαφρές μορφές αφήνει πολλά υπολείμματα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, μπορεί η αματική να βοηθήσει. Βεβαίως μπορεί να βοηθήσει, πάντα συμπληρωματικά. Λοιπόν, όλο αυτό τώρα εμείς το συνδυάζουμε την ευεξία, τη χαλάρωση και την ανάπτυξη, όπως προανέφερε την αντιγύραση. Ποια είναι η βασική ιδέα? Η πνευματική, ψυχική και συναισθηματική αναζωογόνηση. Να λοιπόν που μπαίνει ο COVID, μετά την κατάθλιψη, τη σύνθλιψη που μας έκανε, μετά αυτή τη γνωστική δυσλειτουργία που μας επέβαλε είτε το lockdown είτε ο ίδιος ο κορονοϊός, που το περνάμε πολλές φορές και ασυμπτωματικά, και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω πολλούς οι οποίοι λένε, προσέξτε, και το καταθέτω και το ξέρετε κύριε Περιφερειάρχη, εσείς καλύτερα και σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, λένε ορισμένοι, ας το περάσω τώρα έτσι που είναι ελαφριά, για να αποκτήσω ανοσία, αντί να κάνω το εμβόλιο. Χειρότερη λαθασμένη άποψη από αυτή δεν υπάρχει. Σας το δηλώνω με την έννοια ότι διαβάζουμε κάθε μέρα τα site και πόσο κόσμο υποφέρει. Σήμερα δε στην Αμερική έχει περάσει το post-COVID σύνδρομο σαν αναπηρία και προκαλεί αποδεδειγμένα 200 συμπτώματα σε 10 όργανα και συστήματα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει αυτό να το πάρουμε, και είναι ευκαιρία τώρα, και πολύ σωστά είπατε να κάνετε τουριστικό χωριό εδώ ιατρικό, ένα χώρο ευεξίας, γιατί η Αττική έχει το υπέροχο βιοκλίμα, αλλά έχει και όλη αυτή τη ριβιέρα και αιματικές πηγές που θα σου πω παρακάτω. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είμαστε ό,τι πρέπει για να κάνουμε.
Είναι λοιπόν ξεκάθαρα μια εναλλακτική προσέγγιση της κλασικής ιατρικής. Δράσει σαν συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο και συνδυάζεται βέβαια και με τον υγιεινό τρόπο ζωής. Σήμερα τα περισσότερα νοσήματα που λέγαμε αυτοάδηση κλπ. Έχουν μπει στη διαδικασία των φλεγμονωδών νοσημάτων και ξέρουμε σήμερα η διατροφή πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει στην όλη διαδικασία. Ακόμη και στον COVID, λέμε όλοι τρώτε καλά, έτσι να είστε ενισχυμένοι με ρευκόματα και βιταμίνες. Είναι λοιπόν μια επιστημονικά καταξιωμένη συμπληρωματική ιατρική με τη συμμετοχή έγκριτων και αναγνωσμένων Ελλήνων γιατρών περισσότερων αντιποτήτων. Ανακουφίζει επίσης την οικονομία με λιγότερες δαπάνες για την αποκατάσταση υγείας. Γιατί λέγεται αιματική, γιατί έχει αυτά τα αιματικά στοιχεία. Τι είναι αυτά, όπως το νερό από τα έγκατα της γης έρχεται στην επιφάνεια, παρασύρει διάφορα χρωστοιχεία και ανάλογα λοιπόν με αυτά χαρακτηρίζεται μια αιματική πηγή και παίρνει το δικό τους προσδιορισμό. Αυτά είναι ανόργανα στοιχεία. Οπωσδήποτε μπορείτε να πάρετε τη διαφάνεια για τη διαβάσετε με τις υγεία σας, γιατί περιέχει στοιχεία τα οποία θέλουν ανάλυση. Αλλά επειδή είμαστε σε ένα χώρο που όλοι είμαστε άνθρωποι διαγραμματισμένοι, και καλό είναι να τα διαβάσουμε και με την ισχύα μας. Τα μεταλλικά χρωστοιχεία, τα μεταλλοειδή χρωστοιχεία και τα ευγενή αέρια. Βλέπετε εδώ το ραδόνιο, είναι κυρίαρχο όπως είπατε προηγουμένως. Και βέβαια και το υδρόδιο, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί επιβάλλεται η αιματική αντρική, γιατί το απαιτεί ο περισσότερος κόσμος. Εγώ όταν ήμουν καθηγητής στην Νέα Υόρκη, και θυμάμαι το 84, το 67% των ασθενών πηγαίνανε στους λεγόμενους τότε εναλλακτικούς γιατρούς. Σήμερα καταργήθηκε και όρος εναλλακτική ιατρική και ισχύει όρος συμπληρωματική. Η ιατρική είναι μία, αυτή που ξέρουμε όλοι οι δυτικοί, και συμπληρωματικά υπάρχουν οι άδες οι οποίες έρχονται βέβαια να αποδείξουν ότι έχουν τρόπο λειτουργίας επιστημονικά τεκμηριωμένο για να μπουν και αυτές στο φάσμα και στο στερέωμα των εναλλακτικών μορφών. Και επιπλέον ήρθαν διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διασυνολογική μετακίνηση. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχουν κέντρα στην Ευρώπη πάρα πολλά, ως Medispa, γιατί υπάρχουν γιατροί από δίπλα. Εδώ δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δυστυχώς εδώ όλες οι αιματικές πηγές παραμένουν λουτρά. Είναι λάθος η εκτίμηση. Πρέπει να λέγεται η αιματική υδροθεραπεία, η αιματική ιατρική, όχι λουτρά. Τα λουτρά είναι κάνεις ένα λουτρό, καθυλώτηση, οτιδήποτε. Αυτά είναι θεραπεία. Και χαίρομαι κύριε Περιφερειάρχα που το συλλάβατε και λέτε ναι. Και αυτό είναι το θέμα. Και μάλιστα και σαν πρόεδρος ΚΕΔΕ που ήσασταν, λέγατε ναι, η αιματική υδροθεραπεία και όχι λουτρά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν αιματικές πηγές σε δήμους, οι οποίες λειτουργούν με την έννοια των αιματικών λουτρών. Αυτό λοιπόν είναι λάθος και το θεωρούμε απαράδεκτη προοπτική. Οι εφαρμογές. Άμα τις αναλύσω, εγώ γράψα ένα σύγγραμμα, το οποίο όποιος το θέλει μπορεί να το δει. Λέγεται η αιματική ιατρική συμπληρωματικές θεραπείες. Και εκεί αναφέρονται όλα. Να μην τα αναλύω έναν, όταν λέμε μυοσκελετικό σύστημα, εννοούμε όλα τα νοσήματα που έχουν σχέση με τα οστά, με τις αρθρώσεις, με τους στένοντες, με τους αρθρικούς συμβαίνες, όλα. Καταλαβαίνετε. Μυονευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, αιμοποιητικό, γαστρεντερικό, ουρολογικό, ενδοκρινολογικό και βέβαια παθήσεις γυναικολογικές, δραματολογικές, αλλεργικές, ορειλά, ακόμη και περιοδολικές, γιατί και τα όλα μέσα στη σωματική κοινότητα είναι πλενογόνος και όλα αυτά που προανέφερα τα στοιχεία μπορούν και έχουν θετική επίδραση όχι μόνο στον τέρμα αλλά και στους πλενογόνους. Και τώρα διαπιστώσαμε ότι έχουν πάρα πολύ καλή δράση και στο ενδοθύλιο. Κάνουμε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο το οποίο προσπαθούμε να αποδείξουμε αν οι φενόλες από τα κρασιά έχουν καλύτερη προστατευτική δράση από το υδρόθιο. Περπατάμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν καινούργια δεδομένα ότι το υδρόθιο μέσω εσβατικών μηχανισμών μπορεί και βοηθάει και γίνεται μέχρι και νέο αγκιογένεση. Να λοιπόν η εφαρμογή μεγάλη στις χρόνιες παθήσεις που έχουμε. Να λοιπόν η νέα εφαρμογή σε ό,τι αφορά την γονιμοποίηση και κυρίως την γονιμότητα των γυναικών. Συνεργαζόμαστε, βλέπετε εδώ, με κλινικές υποβοηθήμενες αναπαραγωγής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε ένα χώρο εδώ και συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε, για τη διεθνή σας ακτινοβολία και για τα αποτελέσματα. Ο μόνος που θα μπορούσε να μπει και σε μια διαδικασία ερευνητικό πρωτοκόλλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα το Ταμείο Ανάκαμψη Αντικτικότητας δίνει πάρα πολλά χρήματα. Ιδρυθήκανε, αλλά χαίρομαι και ο κ. Περιφερειάρχης που κατόρθωσε και πήρε μεγάλο ποσοστό από τις επενδύσεις αυτές για την περιφέρεια, τις οποίες βέβαια large που λέμε έτσι πολύ επιθετικά δίνει για να αναπτυχθούν όλα αυτά. Επομένως σε εμάς εναπόκεινται να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της περιφέρειας. Και βέβαια κέντρα αναπαραγωγής αναποκατάστασης, γυναικολογικές παθήσεις. Αν καθίσει κανείς να τις αναλύσει, ευτυχώς που στο βιβλίο μου αναφέρομαι μία-μία, θα δείτε εδώ, μιλάμε για τις χρόνιες, τις οξείες
δεν θέλουμε να κάνουμε παρέμβαση. Είναι τη κλασική ιατρική, αλλά και τι χρόνε που είναι κλασική ιατρική, ερχόμαστε και λέμε βοηθητικά. Αυτέ οι οδηγίε πηγέ ποιε είναι, αυτέ οι οποίε ανερχόμενε παίρνουν το γνωστικό ιόδιο. Άρα λοιπόν κάνουν για θεραπείε, τι θεραπείε, συγγνώμη, σαλπίγων, ορμονικών και κλιματριακών διαταραχών, βοηθάνε πάρα πολύ στη στερότητα, στι παραμετρήτηδε. Άλλη κατηγορία, δύο πηγέ. Αυτέ βοηθάνε πάρα πολύ στον πλεισμό του εδίου, χρόνιε κοπίτε, στην κράτωση του εδίου, έτσι, δηλαδή κάνει μια επανεκτιμιοποίηση, όπως την ψωρίαση καταστρέφει το δέρμα και το διώχνει τα αλέπια και παράγει νέο από κάτω το δέρμα, έτσι και στις σαλπικίτιδες και στο δελτίο, στην κράπωση, αναπαράγει νέο νεανικό πραγματικά γονογόνο. Τις ιδρύγες πηγές, στην ενεκή αμενόρεια, σωματική και σεξουαλική ορίμαση των εφήβων είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει γράψει ένα καινούριο σύγγραμμα ο κύριος Κρεατσάς, να το δείτε, έτσι πώς διαρθρώνεται η όλη διαδικασία των εφήβων. Εγώ μια φορά είχα πει ότι η γυναίκα σήμερα πρέπει να γεννάει σε μια γυάλα μακριά από τα ερεθίσματα και την αδρεναλίνη και όλα για να έχουμε εικονική. Όταν η γυναίκα καταπιέζεται και δουλεύεται και το άνθρωπο και το βίτα, όλα αυτά τα εισπράττει το παιδί και αρχίζουν λοιπόν οι παρενέργειες, όχι οι γονιοδυοματικές και οι επιγονιοδυοματικές. Εμείς λοιπόν στην ιατρική ιατρική κάνουμε επιγονιοδυοματική ιατρική θετική όμως. Δηλαδή ενώ το περιβάλλον με όλα αυτά που γνωρίζουμε επιβαρύνει, έρχεται η ιατρική ιατρική και δίνει λοιπόν μέσα αυτό το υπέροχο περιβάλλον τη δυνατότητα ο οργανισμός να παραγεί από διάφορες επιγεννητικές επιβαρύσεις. Οι σιδηρούργες πηγές είναι στην ανοιχτή αμινόρεια, σωματική, σεξουαλική ορίμαση, εδώ το είπαμε. Οι ραδιούργες πηγές είναι αμινόρεια, δυσμινόρεια, εδωμετρίτιδες, παραμετρίτιδες, περισσαλπικίτιδες, προκλιματερικές διαταραχές. Στην εμινόπαυση, σεξουαλική ανικανότητα, έχουμε αιματικές πηγές με πραγματικά μεράδι που πηγαίνουν νεαρά ζευγάρια και πραγματικά μας δηλώνουν την δυνατότητα που έχει ό,τι αφορά τη λίπιδο και όλα αυτά τα σχετικά. Την ανεπάρκεια οθικών, τη σαρπική σειρότητα και βέβαια την εξωσωματική γονιμοποίηση που σκεφτόμαθα, κύριε Πρόεδρε, από εδώ κάποιος που κάνει σωματική γονιμοποίηση να πηγαίνει σε ένα κέντρο τουρισμού υγείας, αυτά που αναφέρθηκαν από τον κύριο Περιφερειάρχη, και να μπαίνει εκεί η κυρία, να μπαίνει έτσι με την εξωσωματική και να μπαίνει στο αεροπλάνο να φύγει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα έχει δυσμενή. Και να πηγαίνει εκεί ο μεστήρας, συνάρχεται εδώ και να κάνει το υπέρυγχο κτλ. Για να πηγαίνει ομαλή η εξωσωματική και να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο αιματικός τουρισμός, συνδραματισμός ΠΑ περιλαμβάνει υπηρεσίες αναψυχής, αναζωογόνησης, αντιγύρασης. Προσέξτε, δεν αφορά μόνο τα ηλικιωμένα άτομα, τους λεγόμενους baby boomers διεθνώς, αλλά αυτό πρέπει να κατηγορηθεί και σαν σύστημα, να το περάσουμε στους νέους. Είναι να είναι ένα νέο lifestyle που θα ξέρει ο νέος, ο οποίος κάνει αυτή τη στιγμή αιματικά, θα έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, θα έχει μακροζωία και ζωή, όπως αναφέρετε πολύ σωστά στους διαφόρους λόγους σας, γιατί αυτό είναι το νόημα. Σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας έγινε 84, λέγονται silver tourists μέχρι τα 55 plus λένε οι ξένοι, 55 δηλαδή silver, αλλά δεν βάζουν το όριο. Το όριο είπαμε και το καθιερώσαμε μέσω της αιματικής ιατρικής είναι το 82. Να, σήμερα ζουν πολύ περισσότεροι πάνω από το 82. Αυτό λοιπόν το silver μέχρι το 82, εμείς το λέμε μετά το 82 μέχρι 100 τουλάχιστον προς το παρόν, golden tourism. Αυτό λοιπόν το silver και golden tourism έτσι απευθύνεται σε αυτούς τους μεγάλες ηλικίες οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να περάσουν όμορφα τη ζωή τους μετά τη συνταξιοδότηση. Και εδώ λοιπόν στη συνταξιοδότηση εμείς εννοούμε να φτάσει μια ηλικία και να φύγεις, ενώ στο εξωτερικό ξέρετε καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα big tank, είτε πολιτικό είναι, είτε επιστημονικό είναι, και όλοι αυτοί συνεργάζονται, κύριε Σύμβουλε, σε ανθρώπους που έχετε τέτοιες υπηρεσίες και συγκεντρώνετε τέτοιους πολύ σωστούς ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο σε ασθενείς, είναι και σε μη ασθενείς. Είναι δηλαδή στους αυτούς που συνοδεύονται. Σήμερα οι περισσότεροι έχονται και ευζωία. Ξέρετε ότι από το ξύνεση, το detox, είτε το ψηφιακό, είτε το detox μετά το long που λέμε το COVID, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πού θα το κάνει αυτό κανείς? Δεν πηγαίνουν πλέον οι τουρίστες με τις νέες τάσεις σε μεγάλα διεθνή συγκροτήματα 500.000 κλινών. Θέλουν να πάνε σε διασκορπισμένα, ξενοδοχεία, μέσα στη φύση, να νιώσουν αυτή την ευεξία. Και η Ελλάδα προσφέρεται και χαίρομαι που λέτε τη Ριβιέρα την Αττική την κάνετε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Να φέρουμε λοιπόν μέσω της θάλασσοθεραπείας, που είναι η ακτή απεριόριστη, τα ξενοδοχεία, τα περιφερειακά που είναι ήδη έτοιμα, με μία κάνουλα που παίρνουν το νερό, το ζεσταίνουν και αυτό είναι η αιματική θεραπεία. Και παίρνουν και τα πακέτα από το εξωτερικό. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να το περάσουμε. Εμείς επιστημονικά το αποδεικνύουμε και καλούμε τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.
Τα κέντρα ιαματικής θεραπείας είναι εξοπλισμένα κέντρα και παρέχουν ιαματική υδροθεραπεία, γκουτράπ που λέμε, σήμερα λέγεται ιαματική υδροθεραπεία, πόση θεραπεία, ξέρετε πολύ καλά οι παλαιότεροι ξυμώντα τα νερά του πρώτου στόμου κλπ. Σήμερα αγοράζουμε, όσοι είναι από τη Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, το Μπορζόμι, από την Γεωργία, ιαματικό νερό. Το αγοράζουμε και είναι εισαγόμενο. Δεν μιλάμε τώρα για τα μισή και όλα αυτά. Ισπνοθεραπεία στο σβόκοκο, πολύ σημαντικό. Η πυλοθεραπεία που αναφερθήκατε και αφορά πάρα πολύ τις χρόνιες γενοκολογικές παθήσεις. Η σπηλοθεραπεία και η ιδιοκλιματοθεραπεία που είναι ολόκληρη η Ελλάδα. Σε αυτά λοιπόν τα κέντρα παρέχονται υπηρεσίες ιαματικής θεραπείας, τερματισμού, θαλασσοθεραπείας, βιοκλιματοθεραπείας. Μέχρι το 1952 οι παλαιότεροι εξηγώ θυμούνται ότι υπήρχε ειδική έδρα στην Αθήνα με το γνωστικό αντικείμενο βιοκλιματοθεραπεία. Και μετά καταργήθηκε. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα εμείς και λέμε αυτή η πραγματική καλή ειδικότητα που βρίσκεται και προσπαθούμε. Κάνουμε μια προσπάθεια, δόξα τω Θεώ, περάσαμε από το Κισί, σαν συμπληρωματική ιατρική, την ιαματική ιατρική, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας στηρίζει και μας βοηθάει. Και δεξιά αντιγύρεση, άρα λοιπόν η θάλασσα όταν ζεσταθεί σε 34-37 βαθμούς, συμπαραγωγούνται των υπόλοιπων πληθυνοστοιχείων που περιέχονται μέσα στη λάσπη, στα φύκια και άλλα θαλάσσια βιολογικά υλικά, είναι μια ιαματική. Εδώ σας δίνω τον τουρισμό ευεξίας αντιγύρασης και επειδή ασχολείστε με τις γυναίκες, φυσικό το λόγο είναι αισθητική δερματολογία, πλαστική χειρουργία, αντιγύρεση. PRP κάνετε και εσείς οι γυναικολόγοι, ακόμα και στους κόρπους των γυναικείων, κάνετε ένα ριζουβενέζιο που λέμε, το ξέρετε, να μην εμπλακούμε, το αδυνάτισμα, η μη μεσογειακή διατροφή, την οποία δεν λέμε πλέον μεσογειακή, το έβαλα εδώ προκλητικά, γιατί σήμερα μιλάμε για την ελληνική διατροφή. Άλλο μεσογειακή διατροφή και άλλο. Και επειδή κάνουμε μια προσπάθεια με το Harvard να αναστήσουμε με τον κύριο Κάλλη, έναν εξαιρετικό επιστήμονα στη θέση του συγχωρεμένου του Ένωστου του Τσοκόπουλου, κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια για ελληνική διατροφή. Βιοανάθρωση που βλέπετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να λοιπόν το MEDISPA, πρέπει να κωδικοποιήσουμε όλες αυτές τις έννοιες, να τις περάσουμε μέσα στον εγκέφαλό μας για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και κυρίως να τις εστερνιστούμε και να τις προβάλλουμε και στους άλλους. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται με άτομα με αναπηρίες. Όλα αυτά τα άτομα θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και εμείς ακόμη είμαστε πίσω. Πραγματικά μιλάτε για υποδομές και χαίρομαι γιατί αυτό είναι το νόημα. Αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν πρέπει να έχουν τις υποδομές και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Προσέξτε, η τρίτη ηλικία μέχρι το 25 θα έχει αυξηθεί 30%. Εμείς είμαστε ο λαός με την μεγαλύτερη ηλικία. Το ξέρετε πολύ καλά, είσαι ισχυρή περιφερειακά πρόεδρε, ότι έχουμε το δημογραφικό το πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος που γυράσει, τουλάχιστον δεν πρέπει να γυράσει και υγιός για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και το σύστημα υγείας. Αν γυράσει νοσού, όλο το σύστημα, θα έχουμε πρόβλημα. Εδώ τώρα είναι σύγχρονες τάσεις. Υπάρχουν 1.400 αναπτυγμένες νεκροπόλεις στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι διεθνείς οργανισμοί, στις οποίες όλες οι Ακαδημίες Ιαματικής Ιατρικής είναι μέλος. Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδος είναι η Ελλάδα έχει μοναδικότητα στους φυσικούς χώρους. Πολλές φορές που είμαι στο εξωτερικό και κάνω διαλέξεις, ψυχώνονται συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων και λένε έχουμε και εμείς ιαματικές πηγές γιατί έχουν πάντα χρεοστοιχεία. Και εκεί πλέον τους παγώνω όταν λέω βιοκλίμα και τότε δεν λένε τίποτα. Άρα εμείς πρέπει να αποβάλουμε το βιοκλίμα. Αυτό που λέμε στους υπουργούς κάθε μέρα, το βιοκλίμα της Ελλάδος. Τι εξασφαλίζει το βιοκλίμα? Πρώτον, τουρισμό 4 εποχών, που είναι μεγάλη υπόθεση, όχι να μην έχουμε μόνο τα νησιά, όλο τον χρόνο. Γιατί η Ελλάδα έχει ήλιο. Κοιτάξτε τι γίνεται έξω. Και μετά το άλλο είναι ποιοτικό τουρισμό. Εμείς δεν θέλουμε τα εκατομμύρια του τουρισμού για να πούμε στη διαδικασία του υπερτουρισμού. Εμείς θέλουμε μια περιφέρεια εδώ που προσφέρεται ποιοτικού τουρισμού. Ο οποίος θα έρθει ο άλλος και θα έχει μεγάλη χρηματοδοτική ικανότητα, αλλά θα του δώσουμε αυτά που πληρώνει σαν ανταπόκριση στο βάλι χορμάνι. Έχουμε 750 διαματικές πηγές, 78 αναγνωρισμένες, αλλά ξαφνικά οι 6 αυτή τη στιγμή λειτουργούν και αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή, αν πει κάποιος ποια αιματική πηγή να πάω, δεν έχω να σας πω καμία. Άντε δύο. Προσέξτε. Και είναι τώρα, να θα μπορούσαν να ήταν γεμάτες όλες οι αιματικές πηγές. Έχουμε απεριόριστη λοιπόν ανάπτυξη. Έχουμε πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Μεσογειακή διατροφή το ανέφερα. Νομοθεσία, αναφερθήκατε προηγουμένως. Έχουμε κάνει όλο το νομικό πλαίσιο. Ο νόμος 3498 έγινε επί Αβραμόπουλου, υπουργό τότε τουρισμού. Και όλη αυτή η εμπειρική διάσταση των αιματικών πηγών τεκμηριώθηκε με επιστημονικά δεδομένα. Και τώρα αναγνωρίζουμε τις αιματικές πηγές, δίνουμε σήμα λειτουργίες. Και το σπουδαιότερο τώρα πάμε και πολύ σωστά μέσω της Ελιτούρ να δώσουμε σήμα ποιότητος. Δηλαδή να του δώσουμε ένα ISO και να έρχεται ο άλλος απ' έξω να λέμε εξασφαλισμένος σε ό,τι αφορά την παροχή.
Αλλά το σπουδαιότερο από όλα είχε το ΑΕΣΟ. Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά εντυπωσιακό που κάνετε, κύριε Πρόεδρε, στην ΕΡΤΟΥ και πιστεύουμε, εγώ είμαι άνθρωπος πολύ αισιόδοξος και βλέπω πάντα μπροστά. Άρα η δημοκρατία υπάρχει ξεκάθαρα εδώ. Το θέμα είναι τα αντανακλαστικά πρώτον των τοπικών αυτοδιοικήσεων, πάρα πολύ σημαντικό, και δεύτερον των επιχειρηματιών. Εσείς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είστε in between, που λέμε δηλαδή, για το ένα και από το άλλο. Επομένως, είναι ευκαιρία να δούμε ορισμένα πράγματα. Και το σπουδαιότερο δεν είναι μόνο να φέρουμε κάποιον εδώ τουρίστα για να κάνει ιατρική ιατρική. Μπορεί να συνδυαστεί με τόσες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχει η Ελλάδα πλούσιες. Εγώ έχω γράψει στο βιβλίο εδώ 58. Πριν τελειώσει το βιβλίο, είπα 59-60, τώρα είμαστε κάπως 70-80, περπατάμε. Εναλλακτικές μορφές. Κοιτάξτε εδώ επιγραμματικά μόνο να τις δείτε, να μην αναφερθώ. Και εδώ στις άλλες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι καθοριστικό. Αυτό που βλέπετε είναι στην Ιαπωνία. Κοιτάξτε ο κόσμος, επειδή πιστεύει στην κουλτούρα, γι' αυτό έχουν και κάνει έρευνα. Πόσο ζουν οι Στεντοζάκα αυτή τη στιγμή οι Ιάπωνες? Πάνω από 100, 110, 120, προχθές μια Γαλλίδα 126. Άρα, εμείς αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους αποκλείουμε. Πρέπει να τους δώσουμε την ομορφιά της ζωής, την ποιότητα. Άρα, μακροζωία με ευζωία. Η ευεξία λοιπόν είναι ένα εργαλείο, το οποίο και εδώ μέσα που είμαστε σε αυτό το περιβάλλον, αν το φορτώσουμε με ανιόντα μέσα, θα σταθόμαστε όλοι όμορφα. Γιατί όταν έχει ήλιο θα χαιρόμαστε? Γιατί έχει ανιόντα η ατμόσφαιρα. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα σας δείχνω τι γίνεται έξω. Εμείς έχουμε το εμβατικό φυσικό πλούτο, δεν τον εκμεταλλευόμαστε δυστυχώς. Εδώ έκανα μία προσπάθεια και αυτά είναι κάτι γραμματόσημα που βγήκαν πριν από 5 χρόνια διεθνώς, επαιτειακά, με τα ΕΛΤΑ. Εδώ είναι το γαλήνι που έχετε πάει στα Καμένα Βούρνα. Είναι το χώρος όπου κάνουμε κάθε χρόνο από ένα συνέδριο. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 7 συνέδρια ετήσια, πανελλήνια, και έχουμε κάνει και 2 παγκόσμια στην Ελλάδα. 2 παγκόσμια συνέδρια αιματικής ιατρικής. Το βιβλίο με αυτό που θα δείτε, και πραγματικά η αιματική ιατρική αφορά όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.